τώρα πια. Με πειράζει. Μου είναι που δεν μπορώ να γράψω. Που υπηρετούν χρόνια το λαϊκό ρεπερτόριο συναντιούνται και πάλι στη σκηνή. Ο Σταμάτης Γονίδης και ο Θέμης Αδαμαντίδης έδωσαν βραδινό ραντεβού με τους θαυμαστές τους σε γνωστό παραλιακό κέντρο. Στόχος των δύο καλλιτεχνών στη χθεσινή τους πρεμιέρα ήταν η διασκέδαση και το ξεφάντωμα του κόσμου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η συνταγή ήταν λαϊκό τραγούδι και προσοχή όσο μπορούμε το δυνατότερο να διασκεδάζει ο κόσμος. Ήταν έτσι κάποιες βραδιές όπου ο κόσμος θα διασκεδάσει και θα το ευχαριστηθεί. Θέλω να σας ομολογήσω ότι απόψε έχω φοβερό τρακ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την θερμή αυτή η υποδοχή σας στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο κόσμος και οι τραγουδιστές έγιναν ένα. Οι κοινές εμφανίσεις των δύο καλλιτεχνών θα διαρκέσουν για 40 νύχτες.